το εξής πράγμα. Ξεκινώντας οι δύο πρώτες ομιλίες, ήταν σαν να οδηγούν ακριβώς επάνω, δηλαδή ενώ στην αρχή και εγώ είχα την περιέργεια ότι είναι τόσο σημαντικό που ο πρωταγωνιστής είναι γραφίστας, που για μένα, εντάξει, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε μετά, αλλά η συζήτηση πήγαινε εκεί που είναι τώρα η ταινία. Κάνατε μια παράκαμψη με τα awards και αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε το νήμα που αφήσαμε πριν, που έχει να κάνει με τις επιλογές της ζωής, με το τι είναι μπροστά σου, τι είναι πίσω σου και όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στο ταινιάκι που θα δούμε τώρα, για το οποίο για τα θέματα το οποίο θα συζητήσουμε μετά. Απλά να πω μόνο ότι είναι η πρώτη ταινία που έκανα, η πρώτη φορά που βρέθηκα πίσω από την κάμερα σαν σκηνοθέτης και είχε μια ευτυχή πορεία με διάφορα διεθνή φεστιβάλ, 7 τον αριθμό και βραβείο κοινού στο London Greek Film Festival, Βαρκελόνη, Johannesburg, στην Κύπρο, σε ένα φεστιβάλ στα Περβόλια, το οποίο αν και στην αρχή όταν το είδα φάνηκε ως κάτι όχι γνωστό ή σημαντικό το πρώτο φεστιβάλ στα Περβόλια, αλλά όταν είδα το πρόγραμμα κατάλαβα ότι ο άνθρωπος που είχε φτιάξει ήταν ένας από πολύ βαθύς γνώστης και ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα που παίχτηκε εδώ η ταινία, αλλά ήταν δύσκολες εκλογές, δεν μπορούσα να ακολουθήσω την ταινία μου παντού. Και να λοιπόν που σε σχέση με αυτά που λέγαμε πολύ πριν, που 9 χρόνια μετά από αυτό το ταινιάκι μεταξυγέρνει και μετά την εδώ μπροστά σα, να μιλήσουμε για αυτά που θα μιλήσουμε μετά. Οπότε δεν λέω τίποτα γιατί εννοείται πως το έργο πρέπει να μιλήσει από μόνο του, όχι να σου πω εγώ. Και μετά εύχομαι να είναι αφορμή, έχω γράψει κάτι για εσάς τους γραφίστες και τους ανθρώπους επικοινωνίας που ούτε και εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί να το συζητήσω αν είναι μαζεμένο στο καλό μου. Οπότε θα το δούμε και μετά εύχομαι να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και από εσά. Μετά από αυτό που σας πω και εγώ, να συζητήσουμε. Οπότε, μόνο να πω το εξής, σαν παραδοσιακό, ότι ένα από τα κομμάτια είναι το ότι αυτό είναι φτιαγμένο και γυρισμένο για τον κινηματογράφο. Είναι δεδομένο ότι θα πεζόταν σε φεστιβάλ, οπότε θα δείτε και τους τίτλους μέχρι το τέλος, προφορικά, έτσι γίνεται. Και θέλω να πω, υπήρχε στη μουσική surround και λειτουργεί στην εμπειρία σημαντικά, την οποία δεν θα ζήσετε εσείς εδώ πέρα. Είναι σαν να λέμε, σαν ένα ζωγραφικός πίνακας, τον οποίο εσείς όμως θα τον δείτε σαν ένα περιοδικό. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Τα μηνύματα είναι μηνύματα, η αισθητική είναι αισθητική, αλλά το impact, να το πω και εγώ αρνητικά, του να είσαι μέσα στην αίθουσα και κάποια στιγμή να σε χτυπάει το σαμπούφερ σαν να είναι βροθιά μέσα στο μάχη σου, σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αίσθηση διαφορετική. Και επειδή εγώ λάτρεψα τον κινηματογράφο, δεν λάτρεψα ούτε το YouTube, ούτε την τηλεόραση, ούτε τίποτα από αυτά. Πάντα το μάτι μου, η μουσική μου, το μοντάζ μου, όλο αυτό έχει δεδομένο το κινηματογράφο. Το μεγάλο μέγεθος που αλλάζει πάρα πολλά πράγματα και το θεατή ο οποίος κάθεται για να σε παρακολουθήσει. Και δεν μαγειρεύει ή θέλει. Δηλαδή, και γι' αυτό δεν υπάρχει να το δείτε πουθενά, το λέω να το ξέρετε, δεν υπάρχει να το δείτε κάπου στο YouTube ή οπουδήποτε. Για το λόγο του ότι θα αδικιόταν όπως και εγώ αδικό πολλές φορές μια ταινία που αδίκως είναι στο YouTube, όπου στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα δεν μου φαίνεται κάτι ενδιαφέρον και φεύγω, ενώ δεν είναι εκεί το μέρος τους. Εντάξει, αυτό μόνο ως εισαγωγή για αυτό που θα δει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λίγο αρκετά πιο σκοτεινά από ότι είναι κανονικά. Εντάξει, δεν περιμένετε εδώ πέρα και μην περιμένετε συνθήκες, όπως σας είπα πριν, κινηματογράφου. Έχω σημειώσει λίγο αυτά που ήθελα να σας πω εδώ, γιατί τώρα που το είδατε, καταρχήν αυτό καταλαβαίνετε το 2013 ήταν εν μέσω ακριβώς της κρίσης και των προβλημάτων και στην αρχή, άμα προσέξετε, είναι όλα πολύ πόλη με νοικιάζεται και τέτοια πράγματα. Ο Διονύσης, να πω ότι τα παιδιά που είναι ο Διονύσης ο πρωταγωνιστής που κάνει τον Μιχάλη, είναι ένας πραγματικός γραφίστας, αληθινός, ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει ποτέ ούτε σε θεατρική ομάδα, ούτε σε κινηματογράφο, ούτε σε εξαιρετικά. Και μετά δεν ξανασυμμετείχε ποτέ. Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και στο. Μέσω του Διονύση γνωριστήκαμε και με την Αγγελική και τον Μύρτο, στα ιδρυτικά στελέχη του BCBC. Και όταν σκέφτηκα την ιδέα για αυτό το ταινιάτι, ήταν ο άνθρωπος που ήθελα να παίξει. Δηλαδή, έπρεπε να είναι αυτός. Εσείς βέβαια δεν ξέρετε τον Διονύση. Για να ξέρετε ότι το σίγουρο ήταν στα έπρεπε να πει όχι. Και όπως ο ίδιος έλεγε, λέει,
Τον ρώτησε στον δρόμο και του ρώτησε τον Λεό να σου πει όταν τελειώνει, να φύγει από τη μέση. Εγώ του λέω ότι εμεί θέλουμε να κάνουμε ένα ταινία τη λειτουργία που αποφάσισα και γι' αυτό την πρώτη σου λέει τι θέλει. Του λέω μέσα του παγωνιστή. Και είμαι σίγουρο ότι θα πει όχι και λέει ναι. Και θα σου πω αυτό που λέει, δηλαδή κανονικά εγώ έπρεπε να πω όχι και μετά να αρχίσει να πέσει ο Μπάμπη ότι είσαι ο άνθρωπο που θέλω, είσαι το πρόσωπο που θέλω, είσαι αυτό, θα έλεγα ναι. Μετά θα πήγαινα με μισή καρδιά, δεν θα απέδιδα αυτό που ήθελε, θα του τρώγα εγώ την ψυχή, θα μου έλεγε ναι, αλλά εσύ με φέρεις με το ζόρι. Θα... Αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Ήρθε και ήταν μια εμπειρία για όλους μας πάρα πολύ σημαντική και την οποία δεν θα συζητήσουμε καθόλου εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση για ένα άλλο κοινό όμως. Για αυτούς που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο και όλα αυτά, είναι το τι είναι να πάει να γυρίσει μια ταινία μικρομήκους. Όμως όταν με προσκάλεσε η. Γιατί είσαι καλό στο όνομά σου τώρα, είναι. Έχω λίγο άγχος, όχι. Θα σου πω χωρίς πλάκα. Δεν έχει καθόλου άγχος και γενικά δεν έχω άγχος στον κόσμο. Αλλά βλέποντα ότι ταινιάζει τώρα, έχω να το δω πραγματικά κανένα, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια και. Ζωρίστηκα λίγο γιατί τώρα. Εντάξει, ναι. Αρχικά πιστεύω ότι είναι ένα ταινιάκι που έχει να κάνει με ιδέες και εγκεφαλικά πράγματα. Και μετά συνειδητοποίησα ότι τελικά έχει και αρκετά συναισθήματα μέσα που δεν τα είχα υπολογίσει ότι θα πούνε ότι εγώ ίδιο. Οπότε ερχόμαστε σε εσά τώρα. Γιατί τελικά όταν με προσκάλεσε η Αγγελική, στην αρχή δίστασα γιατί λέω τώρα τόσα χρόνια μετά το τιμολόγιο, γιατί εντάξει, ξέρω επειδή με αγαπάει και με συμπαθεί, με φωνάζει, γιατί να. Και εννοείται ότι το έργο μας έπρεπε να μιλάει από μόνο τους. Δεν θα μιλήσω για το έργο. Οπότε, άμα το έργο είναι σκηνοθέτη, πρέπει να μιλάει μόνο του, σκηνοθέτη να μην μα κάνει εξήγηση όλο το κύριο. Βέβαια, επειδή είναι η πρώτη μου ταινία μικρού μήκους, σίγουρα θα έχετε μία διαφωνία, η οποία είναι λόγω αστοχία δικιά μου σκηνοθετική. Δηλαδή, στο τέλος υπάρχει απάντηση του ανθρώπου. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν απάντησε. Απλά είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, για να δούμε σας, για να μην απομακρύνω. Όταν λοιπόν μου είπε να δούμε την ταινία και να μιλήσουμε για αυτήν, απόρρισε και συζητώντας μαζί της, μου λέει: μα είναι ο πρωταγωνιστής, δεν είναι γραφίστας και είναι και ένας πραγματικός γραφίστας. Και αυτό παρήγγειλε, να μου φάνηκε κάτι αυτόρμητα ως κάτι πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή, εντάξει, ότι είναι ένας γραφίστας και γιατί να μην είναι. Και στην ταινία δεν είχα σκεφτεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια την επιλογή μου. Ότι γιατί να είναι γραφίστας. Και τότε άρχισα να το σκέφτομαι και. Αφού κατάλαβα το γιατί το είχα, συνειδητοποίησα το γιατί το είχα κάνει, σκέφτηκα πως ότι μια και ένα συνέδριο οπτικής επικοινωνίας και εσείς περισσότεροι παίζεστε ή έχετε σχέση με την γραφιστική, τότε ίσως θα έπρεπε να είμαι και εγώ εδώ μπροστά να εξηγηθώ για αυτή την επιλογή μου, γιατί την έκανα. Η αλήθεια είναι πως από το εργασιακό μου περιβάλλον, πριν βρεθώ πίσω από την κάμερα, ήταν όπως είπαμε λίγο, ήταν σε διαφημιστικές, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, διαφημιστικές, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά λίγο ήταν πάντα από το κομμάτι κόνσεπτ του σεναρίου, της διοίκησης, από αυτό το κομμάτι. Δεν ήμουν ποτέ στο σχεδιαστικό. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι είχα πάντα επαφές με τους γραφίστες, γραφίστες ήταν πάντα φίλοι μου, ήταν άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν, ήταν άνθρωποι που ζητούσα πράγματα, κάποια πράγματα καταλάβουμε γιατί τα κάνουμε, κάποια πράγματα δεν καταλάβουμε γιατί δεν τα κάνουμε. Και τέλος πάντων, όπως το έχω σημειώσει εδώ, να συνεργάζομαι, να τσακώνομαι, να είμαι φίλος και να είμαι και ιδρυτικό μέλος του PCDC. Όσο περίεργο ήταν και αυτό που είχατε σε μένα. Λοιπόν, γιατί τότε, αν θυμάμαι καλά, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας είχε χάσει το ύψος το οποίο έπρεπε να σταθεί. Και ειδικά μια εποχή που οι σχολές και οι πτυχιούχοι γυμίζαν την Ελλάδα και δεν είχαν καμία εκπροσώπηση. Σήμερα όμως θα σταθώ στην πλευρά που ήταν η αιτία για να είμαι εδώ μπροστά σας. Και αυτή είναι. Το ότι ο γραφίστας τελικά είναι ένας διάμεσος. Είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να πατάει σε δύο βάρκες. Είναι αυτό που παλιότερα είναι πιο πολιτισμός, αυτή η φράση είναι διεφημισμένες τέχνες. Που ναι, δεν είναι τέχνες, αλλά είναι διεφημισμένες. Δεν είναι ελεύθερες. Είναι υποχρεωμένες να πατήσουν κάπου που αυτό το κάπου είναι ανάμεσα ο γραφίστας. Πρέπει να βγάλει κάτι από το μυαλό του, αλλά πρέπει να το βγάλει για λογαριασμό κάποιου άλλου του πελάτη. Πρέπει να είναι του creative director τη διαφημιστική. Είτε για κάποιον άλλο, πάντως όχι για τον εαυτό του.
χωρίς να ακυρώνεται αυτός του. Και ο εαυτός του σαφώς υπάρχει. Πρέπει αναγκαστικά να είναι το παράθυρο ανάμεσα στο μέσα, όποιο ήταν αυτό το μέσα. Ξέρω εγώ, το ψυχικό, το πνευματικό, το καλλιτεχνικό, το προϊόντικό και το έξω που πάλι, όποιο και να είναι πάλι από το έξω. Το έξω μπορεί να είναι ο θεατής, μπορεί να είναι ένα ανταγωνιστικό προϊόν, οι συνάδελφοι που θα δουν τη δουλειά του, μια γιγαντοαφίσα που κάθεται μόνη τη στον δρόμο και δεν βλέπει κανένα, και αυτή είναι ένα κοινότητα, είναι το έξω. Σε έναν άδειο δρόμο, κάθε γιγαντοαφίσα που σου άρεσε που την έχετε βάλει κάπου και ακόμα και τα βράδια που δεν βλέπει κανεί είναι εκεί πέρα. Εντάξει, είναι κάτι που από μέσα βγει και έξω. Λοιπόν, ακόμα και χωρί μάτια δεν κοιτάνε. Φτιάχνοντα λοιπόν το σενάριο στην πρώτη μου ταινία μικρομήκου, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ φυσικό και κάτι ακόμα, το οποίο θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είναι φυσικό, και είναι το ότι ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας τον οποίο γνώριζα λιγότερο από όλους όταν πήγα να γράψω αυτή την υπόθεση, γιατί είχα την υπόθεση, τα έχω όλα τα πράγματα, και αυτό που δεν ήξερα καθόλου, ήταν τελικά ο ηρωάς μου, ο Μιχάλης. Τελικά δεν τον ήξερα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ακόμα και ο Διονύσης τον ρώτησε, τι είναι αυτός, δηλαδή από πού έρχεται, τι κάνει, δεν ήξερα. Που είπα είσαι εσύ, ξέρω. Είναι ένας γραφίστας, είναι ο διάμεσος, δεν ξέρω ποιος είναι. Γιατί έκανα την πονηρή επιλογή να βάλω αυτά που εγώ ήθελα και να πω και που πιστεύω ότι ήθελα να προβληματίσω για να δημιουργήσω αυτό το δημιούργημα, να τα βάλω στα λόγια του κακού. Να τα βάλω στο στόμα του κακού, όχι στο στόμα του ηρωά μου. Οπότε έτσι κατέληξα να ξέρω τον κακό, να ξέρω την κοπέλα, να ξέρω όλα πάρα πολύ καλά, εκτός από τον ηρωά μου. Το οποίο όμως τελικά καταλήγει να αρχίζει τώρα που με ανάγκασε η Αγγελική να το σκεφτώ να είναι και το πιο λογικό. Γιατί αφού δεν μπορούσα να προσδιορίσω τον ήρωά μου, γιατί είναι κάποιος ο οποίος είναι ανάμεσα τελικά. Και ταιριάζει στην ιστορία. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανάμεσα στις επιλογές. Ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες είναι επιλογές ζωής. Επιλογές ανάμεσα στο ρεαλισμό, όπως σκεφτόμουν εδώ, και στην αξιοπρέπεια, στην τιμή. Ο ρεαλισμός είναι να πάρει τα λεφτά. Η αξιοπρέπεια είναι η ζωή του ζει. Πού ζει, τι κάνει όταν. Όταν σου βάζουν ένα τέτοιο δίλημα, ότι ξέρει κάτι, πάρ' τα φράγκα και φύγε. Γιατί έτσι. Γιατί δεν ξέρει, θα σου ζητήσει ο άλλος. Αυτός ο τύπος ο οποίος είναι Προμηθέας και Σατανάς μαζί, και εγώ είχα επιλέξει τότε αντί ο Σατανάς να τον δελεάζει με ψέματα και με γοητείες, να τον δελεάζει με την αλήθεια. Να είναι το ανάποδο, να είναι το θέμα όλο αυτό που έχει το ταινιάκι μου, ότι ο κόσμος είναι ανάποδος και όλα είναι ανάποδα. Και ο ήρωάς μου τελικά ποιος είναι, είναι ένας τύπος σε μια διασταύρωση. Είναι σε μια διασταύρωση αξιών, είναι σε μια διασταύρωση χρόνου. Γιατί εάν ήταν 18, 19, 20, 22 ετών, αν ήταν πριν, ας πούμε, όταν... Γιατί δεν δώσανε αυτό, θα έγραψω τα λεπτά. Θα σου πω. Κάτσε να το δω πριν, γιατί είναι. Το που ήταν ανάμεσα, γιατί... Ναι, είναι λοιπόν σε αυτή τη χρυσή καταραμένη ηλικία ανάμεσα, που είναι μετά τις βεβαιότητες, εντάξει, τα ιδανικά και τους στόχους της μόλις αποκτημένης ενηλικίασης, γιατί σας θα το καταγράψω ωραία. Λοιπόν, δηλαδή, έχει περάσει την ηλικία που είναι σίγουρο για τον εαυτό του, που ξέρει τι θέλει να πολεμήσει, ξέρει πώς θέλει να αλλάξει τον κόσμο, τα ξέρει όλα, είναι μετά από αυτό, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα και στην λεγόμενη ορίμανση, όπου η τραπή με την πραγματικότητα τον έχει κάνει ένα σκληρό ρεαλιστή ή υποχρεώσεις του άνθρωπου. Δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά ή κάτι τέτοιο, το οποίο σε μια δύσκολη στιγμή εκεί που δείχνει να χάνει τα πράγματα, να χάνει τα εργαλεία του, να χάνει τα όλα, κάποιος του δίνει μια σκηνή σωτηρίας, εκεί πάλι δεν υπάρχει καμία επιλογή. Εκεί παίρνεις την επιλογή και φέρνεις. Γιατί είσαι αρκετά μεγάλος για κάτι. Ο γραφίστας μας λοιπόν είναι και σε αυτό το ενδιάμεσο, και στο ηλικιακό ενδιάμεσο. Παρένθεση να σας πω γι' αυτό και όλες οι ταινίες που βλέπετε είναι αυτές τις ηλικίες, το 25-35, γιατί έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα, αυτή τη ιδιότητα να είσαι ανάμεσα στις επιλογές. Έτσι λοιπόν, εκεί ήταν η δικιά μου σκέψη, ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα και σε αυτούς τους χώρους, αυτές τις ηλικίες και ανάμεσα και στις επιλογές. Η κοπέλα δεν έχει φτάσει ακόμα. Αυτή η κοπέλα που βλέπουμε δεν έχει φτάσει ακόμα να κάνει την επιλογή, είναι μικρότερη. Ο ήρωας μας, ο κακός, να το πούμε έτσι, έχει περάσει και έχει κάνει την επιλογή του, γι' αυτό τη δουλειά μου έτσι μαζί μου. Τι τέστε, δεν τέστε, πάνω εγώ είμαι κερδισμένος.
και ο ήρωας μας είναι εκεί στη διασταύρωση. Και άμα θέλετε να πω το σφάλμα, γιατί με ρώτησες πριν άμα υπάρχει απάντηση στο ερώτημα. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση δυστυχώς. Εδώ είναι λοιπόν μια αστοχία, θα σας το πω, γιατί είμαι εγώ, δεν το έχω πει σε κανέναν. Γιατί κανονικά δεν το λέω, γιατί απαγορεύεται το πεις. Αλλά εδώ είναι η αστοχία μου, η τεχνική, η σκηνοθετική. Και έχει πλάκα αυτό το πράγμα. Γιατί το έλεγε πριν πολύ ότι κάνω και κάνει το λάθος. Ποιος θέλει ο Λευτέρης. Τέλειο τώρα ο Λευτέρης. Αυτό που λέγες εσύ είναι. Πες κάτω και λοιπόν, το λάθος ήταν πιο ενώ όταν βλέπουμε τόση ώρα που περιμένει εκεί πέρα, το ρολόι του το έχει, δεν το είναι σκοτάδι, αφήνει το ρολόι του και χάνεται το μέσα. Και ο άλλος του έχει πει 12 η ώρα και αυτός περιμένει και περνάνε οι ώρες. Αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα ρολόι. Και το σφάλμα, το σκηνοθετικό που έκανε, ενώ χρονικά μας στο πω θα εντυπωσιαστείτε πόση ώρα το βλέπετε, στις άλλες το βλέπετε 3 λεπτά από τα 20 ταινίας. Το βλέπετε 15% της ταινίας, να σας πω ένα κατάλληλο. Η ώρα που του λέει θα επιλέξεις από εδώ και πέρα να μου πεις φεύγω είναι στο 13ο λεπτό. Ή τα 5 προηγούμενα λεπτά τον βλέπουμε στη διαστάθμιση. Ο χρόνος που εστιάζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ακριβώς, αλλά κάνει το εξής φάρμα. Την ώρα που αλλάζει το φως και ξαναφωτεινιάζει και καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι σε έναν κόσμο δικό του κοινό κόσμο, εκεί κάνει reset και το μυαλό του ανθρώπου. Αυτή είναι η βλακία δικιά μου, δεν την κατάλαβα η τεχνική. Γιατί τελικά αυτός ο τύπος δεν έρχεται ποτέ για να μάθει την απάντησή του. Αυτή ήταν η δικιά μου απάντηση στην εταιρεία. Δηλαδή ότι ο άλλος θέτει το δίλημα, αλλά τελικά δεν εμφανίζεται ποτέ για να πάρει την απάντηση ο ίδιος. Δεν φαίνεται γιατί είναι αυτό το σκηνοθετικό το τρίκ που αλλάζει το φως και τότε δεν το ξέρω ότι όταν αλλάζει, ας πούμε, και πει από την πραγματικότητα, από το όνειρο στην πραγματικότητα, στον εγκέφαλο του θεατή σβήνεται το όνειρο. Δεν έγινε και ξαναβλέπει, παρόλο που εσύ το έχει γυρίσει, το έχει κάνει. Λοιπόν, οπότε παρόλο που κοιτάξει τόση ώρα εκεί πέρα που είναι στη διαστάθμιση για να νιώσει κάποιο ότι περίμενε το παιδί μου, αυτό ο άνθρωπο, πόσο να περιμένει πια, αυτό το άνοιγμα στο φως κάνει αυτό το. Αυτή είναι η δικιά μου αστοχία. Μαζί με άλλες που δεν είναι τις ώρες. Και αυτές. Στις οποίες όμως έχει πολύ πλάκα σε σχέση με αυτό που έλεγε ο Λευτέρης πάλι, οι αστοχίες που έχει μέσα σε μια τρεις είναι οι τρεις που πίστηκα ως νέος σκηνοθέτης να μην το κάνω έτσι και να το κάνω έτσι, γιατί με φάγανε όλοι και μου αυτό που έτσι δεν το κάνει, μα και μετά στο μοντάζ συνειδητοποιήθηκε ως ίδιο, παιδιά, καλά το είχα σκεφτεί. Και αυτό που μου είχε πει ο δάσκαλός μου το εξής, ότι η ευθύνη είναι δικιά σου. Οπότε δεν έχει σημασία, δηλαδή είτε σε σώσουν είτε όχι, θα κάνεις αυτό που εσύ πιστεύεις, που εσύ που καταλαβαίνεις, γιατί έχεις και την ευθύνη. Οπότε και το λάθος, όταν το κάνεις να πεις έκανα λάθος, όπως θα δω, αυτό είναι ένα λάθος το οποίο το έκανα. Το να έχω και τρία λάθη τα οποία με πείσαν οι άλλοι να τα κάνω, είναι κάτι το οποίο σας συνιστώ σε οτιδήποτε για να κάνετε, να μην ακούτε τους άλλους, όταν η επιλογή είναι δουλειά σας. Όταν ο πελάτης θέλει, δεν ξέρω τι, τι πλακίες θέλει, τι πάει να κάνει. Εντάξει, απλά το θέλω να πω και για τον. Επειδή είστε γραφείς, θα πω ότι ο Διονύσης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, τον οποίο τον αγαπάω πάρα πολύ. Και είναι τέτοιο επίπεδο γραφίστας στα δικά μου μάτια και στη δικιά μου εμπειρία, όπου όταν κάποιος του ζητάει ξέρω ένα λογότυπο, του λένε ότι ψάχνει ένα λογότυπο και πάει του αγαπάει τον Διονύση. Ή και άμα δεν μας αρέσει, σου λέω κοιτάξτε ρε παιδιά, άμα δεν σας αρέσει το λογότυπο του Διονύση, το πρόβλημα είναι δικό σας. Δεν είναι ούτε στο Διονύση, ούτε στο λογότυπο. Εντάξει, αλλά αυτό είναι σε ανθρώπους που μπορώ να το πω. Ξέρω ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να πας στον πελάτη και να πεις το πρόβλημα είναι δικό σου. Εντάξει. Οπότε. Και όμως οι γιατρός που το λένε. Το πρόβλημα είναι δικό σου. Πρέπει να είναι καλή σχέση με τον πελάτη. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Ναι, σημαίνει αυτό είναι αλήθεια δυστυχώς. Λοιπόν. Οπότε. Αυτά έκανα από εγώ σχέση με το γιατί αυτό είναι. Γιατί είναι ο γραφίστας και η επιλογή. Και το οποίο δεν ξέρω αν εσά, α πούμε, το τι είναι γραφίστα, κάτι σα είπε κάτι παραπάνω, αλλά ήθελα να πιστεύω ότι το θέμα του ενδιάμεσου είναι ότι κάτι που πιστεύω είναι κάτι που σα αγγίζει. Το ότι είναι ένα άνθρωπο γραφίστα στη μέση. Και ένα άλλο κομμάτι που ήθελα γιατί έχω χρόνο, περιέργω, πέτρο να βρει. Έχετε 10 λεπτά. 10 λεπτά. Έχω κομμάτι. Α, είναι εντυπωσιακό. Συνήθως είμαι ο τύπος που ξεκινάει στις 1 το μεσημέρι και είναι σε 7 η ώρα και πλέον. Αυτά εδώ δεν θα μου αφήσει την ταινία μου γι' αυτό. Το άλλο πράγμα που θεωρώ σχετικά με την παρουσία μου εδώ πέρα για τη συζήτηση είναι ότι το μέσο. Δηλαδή το μέσο, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό είναι το λάθος μέσο. Για να το δούμε. Και τελικά έχει μια αξία. Έχει μια αξία από ό,τι καταλαβαίνω από το δικό μου κόσμο.
το αν είναι αφίσα, το άμα είναι χαρτί, το άμα είναι πλαστικό, το άμα είναι γυαλί. Έχει σημασία το εργαλείο. Έχει σημασία και ο τρόπος που άλλος θα το ζήσει. Mm-hmm. Δηλαδή η μουσική είναι surround, είναι άλλη αίσθηση. Δεν το λέω για να είναι καλύτερη άποψη για την ταινία, σε καμία περίπτωση. Απλά η αίσθηση κάποιων πραγμάτων είναι διαφορετική όταν το ζήσεις όπως το έχει σκεφτεί ο άλλος. Και γι' αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η όλη συζήτηση να κάνω ξένα φεστιβάλ. Αυτά τα γίνονται τα φεστιβάλ τα ζουμοειδή. Και συζητάγανε τώρα και μεγαλύτερη ηλικία συμμετοχή και νεότερη και μιλάγανε για τον κινηματογράφο σαν ένα είδος, ας πούμε, η διανομή της ταινίας που είναι ο κινηματογράφος, το YouTube, ξέρω εγώ, το Netflix, το κινητό. Και λέει, συγγνώμη, το ότι όλοι μας έχουμε δει, βλέπουμε μια ταινία στο κινητό ή οπουδήποτε, δεν σημαίνει ότι. Εντάξει, να δούμε μια κομμωδία, να δούμε μια ταινία που είναι τέτοια. Το Ιντερστέλλα, δεν ξέρω πώς είναι το Ιντερστέλλα, που το Ιντερστέλλα το έδωσε σε αυτόν τον κινηματογράφο που είναι που μέσα στον κινηματογράφο, έφτιαξε την ταινία μου. Γι' αυτό μιλάω με τόση σιγουριά για το επίπεδο του να το δει στον κινηματογράφο. Γιατί δεν τη μοντάρει, δεν είχα εξοπλισμό στο σπίτι μου για να κάνω χρωματική διόρθωση και πήγαινα στον κινηματογράφο κάθε μέρα να το δει. Τη μία με τι τρει, από την άμιση. Δεν είχα σαράμου στο σπίτι μου. Πήρα την τελεία απόφαση να το κάνω σαράμου. Η μουσική είναι σαράμου. Το κοιτάω τα βιολιά όλα γύρω γιατί έχει σκοπό να είναι το μήνυμα ότι όπω αυτό ο άνθρωπο κάθε και γύρισε όλα γύρω του, ήθελα και η μουσική να γυρίζει γύρω από το κεφάλι σου, την πράσινη. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα γύρω. Και δεν είχα σαράμου στο σπίτι γιατί δουλειά στο κινηματογράφο κάθε βράδυ. Και κρατάγα σημειώσει. Κάναμε αυτό το πράγμα και έτσι έχω την βεβαιότητα για το μέσο. Σε αυτό το κινηματογράφο, όπω είναι η Δευτέρα, όταν πήρα ήταν ένα πράγμα συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Η στιγμή της απογείωσης έχει ξεκινήσει 3 λεπτά πριν, 4, με μια συχνότητα η οποία δεν ξέρω από πού ξεκινάει, αλλά όταν το είδα δεύτερη, τρίτη φορά, αυτό είναι το μπόνους που μέσα σκηνοθέτης, που άρχισε να μην αγοράζω, θα πάω σε τώρα θες, τις ταινίες θες, λοιπόν, εκεί σε αυτές τις μικρές κοινωνίες, έχεις το free pass. Λοιπόν, και τη δεύτερη, γιατί το μας είχε πέσει ένας κεραυνός, γιατί τη δεύτερη φορά πάω στο Ρεθουσάρτη και του λέω, ρε φίλε, τι έγινε, το τεχνικό προβλές. Ναι, δηλαδή, δεν ένιωσα τα πράγματα που ένιωσα την προηγούμενη φορά και δεν είναι θέμα ότι την είχα δει. Και μου λέει, ξέρεις μου, επειδή ο κεραυνός δημιούργησε ένα πρόβλημα στο σαμπούφερ και τα λοιπά, κόψαμε τις συχνότητες κάτω από 30 Hz. Πιστέψτε μου, στα 30 Hz δεν άκουσα. 30 Hz είναι ένα μικρό τρέμολο σαν σεισμός που κάνει. Λοιπόν, και είχαν κόψει δηλαδή τα 20 Hz. Και αυτό δημιουργούσε μια διαφορά εκεί που καθώς αμέσως φυσικά η ταινία πάντα είναι η ταινία, η ταινία είναι καταπληκτική, όπου και να το δεις στην Δευτέρα είναι καταπληκτικό, αλλά το πράγμα το οποίο σε πιάνει και την ώρα που απογειώνεται σου ξεριζώνει, σαν να είσαι το κοριτσάκι και σου ξεριζώνει όλη σου την ψυχή και την απογειώνει εκεί πέρα με αυτόν τον άνθρωπο, άμα λείπουν από τα 20 ως τα 45 Hz, δεν μπορείς να το νιώσεις. Λίγα τη φάβλα, είναι αυτό το πράγμα. Ίσως τώρα σας τα λέω αυτά, να πουλήσω και εγώ το δικό μου προϊόν, να αγαπήσω την αγορά που είναι περισσότερο σαν έξω. Σας ευχαριστώ.